άκουσα την δήλωση του δικηγόρου του ζεύγους που συνεχάρει την κυβέρνηση και ευχαρίστησε για την ευαισθησία που επεδείχθη. Εγώ θεωρώ ότι πάντα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ζητήματα η αλληλεγγύη είναι καλό πράγμα, το να ξεσηκώνεται ντόρος είναι καλό πράγμα. Από την άλλη επίσης αντικειμενικά αν σκεφτούμε ότι είχαμε μια σύλληψη η οποία έγινε την Πέμπτη και μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, δηλαδή σε τρεις μέρες που ήταν εκεί αργίες, κατόρθωσε και κινήθηκε ο μηχανισμός, ο κρατικός, ο οποίος είναι και δυσκίνητος και καταβλήθηκε προσπάθεια για να γίνει αυτό. Άρα είχαμε μια αίσια έκβαση. Να πούμε ότι χτες Κυριακή το βράδυ το παιδί πήγε στη γιαγιά του. Εγώ νομίζω πάντως ότι σηκώθηκε πολύ σκουρνιαχτός για το τίποτα. Διότι οι αρχές έκαναν άψογα τη δουλειά τους. Εγώ θέλω να το πω αυτό γιατί έτσι το βλέπω το θέμα. Νομίζω ότι πολλοί δίθεν ευαίσθητοι κινήθηκαν για άλλους λόγους. Δίθεν ευαίσθητοι, επαναλαμβάνω. Διότι αυτό δεν είναι ευαισθησία. Το να μην αφήνει την πολιτεία να δουλέψει, να πάει να ελέγξει τους χώρους που θα μείνει το παιδί, να δει το περιβάλλον, να τα δει όλα. Αυτό δεν δείχνει ευαισθησία. Δείχνει κάτι άλλο. Αυτοί οι δίθεν αλληλέγγυοι, όλοι αυτοί οι τύποι που για άλλους λόγους τάχθηκαν με αυτή την πλευρά. Η πολιτεία έκανε τη δουλειά της. Σωστά την έκανε. Δίθεν αλληλέγγυοι και τύπο, τον κύριο Μπακογιάννη, πρώτη μέρα. Δίθεν ήταν όλοι Βασίλη. Δεν μιλάω, εγώ δεν μιλάω συγκεκριμένα, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα. Λέω όμως, σε πολιτικά πρόσωπα. Καλά θα κάνουμε να αφήσουμε και την αστυνομία και τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους σε αυτή την περίπτωση. Όπως είπε ο Γιώργος σωστά, μέσα σε τρεις μέρες ήταν ένα ρεκόρ για την ελληνική πολιτεία και τη γραφειοκρατία. Έκανε τη δουλειά τους σωστά και έκανε αυτό που έπρεπε. Εγώ θα ήθελα να βλέπω την πολιτεία να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλες τις περιπτώσεις. Δεν είδα να υπάρχουν αντίστοιχες συμπεριφορές. Για το παρελθόν. Να ρωτήσω κάτι, εάν αυτό το παιδί δίνονταν από την πρώτη μέρα χωρίς να ακούσει κανείς κανέναν. Αποφάσισε κάποιος σε κάποιο γραφείο να φύγει το παιδί να πάει στη γιαγιά του. Και η γιαγιά του ήταν ακατάλληλη γι' αυτό. Τι θα έλεγαν σήμερα όλοι αυτοί. Ήταν ακατάλληλο το περιβάλλον. Τι θα έλεγαν. Δεν πρέπει να τα δει αυτά η πολιτεία, ρε παιδιά. Γιατί τρέχουμε όλοι μας. Με μια ταχύτητα και σε ένα θέμα που δεν ξέρουμε τις πραγματικές διαστάσεις του. Δεν το ξέραμε. Είδαμε τη μάνα του που είναι αυτή που είναι. Η πολιτεία έχει δώσει τα στοιχεία. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε με το παιδί, δεν πρέπει να το δούμε. Τρεις μέρες ήταν. Να πω ότι καθυστερούσε ένα μήνα, δύο. Να καταλάβω. Τι να συμβεί δηλαδή για το παιδί. Έξωνο παιδί. Όχι, σε ποιο περιβάλλον θα πάει. Όχι να συμβεί το παιδί. Σίγουρα εγώ δεν θεωρώ είναι ότι είναι τρομοκράτη. Ούτε πιστεύω ότι χρησιμοποιήθηκε. Γνώμη. Ούτε τρομοκράτη το παιδί, ούτε τίποτα. Ένα παιδί είναι. Τέλειωσε η ιστορία. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες για όλους. Και επειδή δεν έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες διαδικασίες στο παρελθόν, καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται ανάλογα με τα πρόσωπα. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό. Προφανώς. Αυτό είναι μια γενική αρχή που μετρείται πάντα. Η γενική αρχή, λοιπόν, για να θυμηθούμε και άλλους γονείς οι οποίοι είναι και οι δύο μέσα και δεν χρησιμοποιήθηκαν έτσι ακριβώς. Έγιναν αυτόματα τα πράγματα. Ναι, ναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν λέει κανείς. Για να δούμε επί του πολιτικού που θα το πάμε, κύριε Κυρίτση. Διότι σαν να έχουν παγώσει τα πάντα και να περιμένουμε κάποιον να δώσει μια λύση. Δεν ξέρω τι. Αλλά η εικόνα είναι εικόνα κινησίας. Για να υποτίθεται ότι εμείς επιγόμεθα να τελειώνουμε και να κλείσουμε και να μπούμε σε έναν δρόμο αυτόν που θέλει η κυβέρνηση. Τέλειωσαν οι γιορτές, πέρασαν. Δεν κινείται τίποτα. Οι άλλοι δεν επίγονται και πάλι. Οι άλλοι δεν τους βλέπω να επίγονται. Έχουν και τις εκλογές τους κτλ. Σου λέει άστους, να τους σύρουμε μέχρι το καλοκαίρι. Να είναι πάλι με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Τι κάνουν. Και δεν σκοπεύει να πάρει μια πρωτοβουλία από αυτού του ζητήματος. Δεν ξέρω αν σκοπεύει η κυβέρνηση να πάρει κάποια πρωτοβουλία ειδική. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχουν διάφορες ατζέντες που έχουν να κάνουν με την προεκλογική εκστρατεία στις χώρες της Ευρώπης που, να το ρωτήσω που αλλιώς, έχουν εκλογές για να μην το ψάχνουμε έτσι. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να την κλείσει έτσι και αλλιώς αυτή την έρμη την αξιολόγηση. Ή αν επιμείνει η απέναντι πλευρά στη σκληρή γραμμή, θα πει παιδιά, μέχρι εδώ είναι, εγώ δεν πάω παρακάτω. Θα ψηφίσουμε να τελειώνουμε. Το έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει στην πολιτική, αλλά θέλω να επισημάνω ένα πράγμα το οποίο συνέβη τώρα το Δεκέμβρη και τα προηγούμενα χρόνια, 6 χρόνια της κρίσης, δεν είχε συμβεί. Δηλαδή, δόθηκε αυτό το βοήθημα στους συνταξιούχους, ξεσηκώθηκε ένα σκουρνιαχτός, έγινε μια προσπάθεια πραξικοπηματική, όπως καταγγέλθηκε από άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πλευρά της Γερμανίας, δια του Προέδρου του Eurogroup. Και αν δώσαμε εμείς το πραξικόπημα υπογράφοντας να μπλοκαριστεί αυτή η ιστορία. Για πρώτη φορά λοιπόν διαπιστώνουμε ότι, να το πω έτσι τελείως σχηματικά, ότι δεν πέρασε του Σόιμπλε
όπως είχε γίνει τις άλλες φορές. Εδώ ευνουχήσατε το οικονομικό επιτελείο, καταφέρατε το ακατόρθωτο. Ένα οικονομικό επιτελείο το οποίο ήταν στον αφρό, γιατί κάνατε τη δουλειά τους και την κάνανε σωστά οι άνθρωποι, καταφέρατε το βάλετε να κάνει δήλωση μετανοίας. Τι μου λέτε τώρα. Εντάξει, βάλετε τον υπουργό σε μια από τις πιο δύσκολες θέσεις που θα μπορούσε να έρθει υπουργός στην Ευρώπη. Τον βάλετε να υπογράφει δηλώσεις μετανοίας και ζητάει συγγνώμη. Δεν το ξανακάνω. Πείτε την άποψή σου, να σας πω και εγώ την άποψή μου. Όχι, δεν είναι άποψη, είναι πραγματικότητα. Άποψη λέτε αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να μου κάνετε ερώτηση, αλλά λέτε άποψη, θα σας πω και εγώ τη δικιά μου. Εγώ θεωρώ ότι άμα είναι μια κυβέρνηση να κατορθώσει να δώσει αυτά τα λεφτά στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη και να κάνουν γιορτές κάπως καλύτερα από ό,τι θα κάνανε, αξίζει πολύ περισσότερο και μία και δύο και δέκα επιστολές, πολλό δε μάλλον που δεν περιγράφουν και δεν περιέχουν καμία νέα δέση. Δηλαδή έτσι θα κυβερνάτε εσείς με μονομερείς ενέργειες, με τσαμπουκάδες και με τέτοια. Γι' αυτό μας έβγαινε η θέση, κύριε Κυρίση. Συγγνώμη. Δεν έχετε κλείσει την αξιολόγηση. Κινδυνεύουμε με ένα τέταρτο μνημόνιο έτσι όπως μας πάτε ή με δραχμή. Ένα από τα δύο. Εκεί θα μας πάτε. Αυτό είναι η αλλοκαθαριστήρας. Τι έγινε. Ξεφτυλίστηκε η κυβέρνηση και ο υπουργός που υπέγραψε αυτό το χαρτί. Βεβαίως. Ή η κυβέρνηση κάνει ό,τι γουστάρει. Ένα από τα δύο. Κύριε Ρίτση, τώρα καταλαβαίνω. Λέτε τα δύο πράγματα χωρίς να βάλετε καν κόμμα μεταξύ. Κάνετε σε λάθος. Μια φράση. Κάνετε λάθος. Καταφέρατε λοιπόν εκεί που τα πράγματα ήταν σε μια θετική πορεία. Καταφέρατε να βάλετε την κλωβοδιά στον εαυτό σας. Και να έχετε μπλέξει τώρα σε μια δίνη και τη χώρα και την οικονομία από την οποία δεν παραβγούμε. Ξεχνάτε πάντως κάτι, κύριε Κυρίτσα, ότι μέσα στην επιστολή αναφέρεται ρητά το ότι αν χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ο Κόφτης και να ληφθούν μέτρα, θα ληφθούν μέτρα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Αυτό για πρώτη φορά διατυπώνεται και γράφεται κάπου καθαρά. Ναι, αυτό προβλέπεται στην προηγούμενη συμφωνία ούτως ή άλλως, αλλά δεν μπαίνει θέμα ενεργοποίηση του Κόφτη. Αυτό το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε ότι η κυβέρνηση μπλόκαρε με αυτόν τον τρόπο την διαπραγμάτευση. Πριν από ένα λεπτό, ο κύριος Λυριτζής ορθά επεσήμανε ότι δεν είναι η κυβέρνηση που μπλοκάρει τη διαπραγμάτευση, αλλά είναι οι άλλοι που έχουν εκλογές. Αυτό είναι μια άποψη. Αυτό είναι η μία πλευρά. Όλοι οι απόψεις έχουν παρθεί. Μετά για το χρέος είχαν μπει σε εφαρμογή και πάγωσαν μετά από αυτήν την ανακοίνωση κυβέρνηση. Δεν ξεπάγωσαν, ποτέ ξεπάγωσαν. Σήμερα 9 Ιανουαρίου που έχουμε, με το κρύο έξω. Δεν έχουν ξεπαγώσει ακόμα, μου επιτρέπετε. Καλά, μετά που θα βγει τη λεπτή ηρωνία, αλλά είναι πραγματικότητα. Και δεν πρέπει να ξεπαγώνουμε και στο άμεσο. Επίσης, να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πρώτη φορά αυτό που γίνεται. Εγώ θυμάμαι είχε γίνει και τον Απρίλιο του 2014, κάνω λάθος. Όχι. Που είχε μοιράσει ο Σωμαράς με το πρωτογενές πλεόνασμα εκείνης χρονιάς. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς είναι. Διότι ήταν ένα πλεόνασμα το οποίο δεν είχε πιστοποιηθεί. Ενώ τώρα έχει πιστοποιηθεί. Από ποιον έχει πιστοποιηθεί. Την Ελστάτ. Πότε επιστοποιήθηκε. Το πλεόνασμα του πρωτογενές του 2016 επιστοποιεί τον Απρίλιο. Τώρα δεν ξεχάσουμε και τα οικονομικά που ξέρουμε. Δεν μου εκείνο για να έχει επιστοποιηθεί. Αλλά τώρα το βασικό θέμα είναι το εξής. Λεφτά δεν φυτρώνουν τα δέντρα. Και τα λεφτά που μοιράζει ο Σαμαράς και τα λεφτά που μοιράζει ο Τσίπρας, διαφορετική περίοδος στο καθένα προφανώς, από κάπου προέρχονται. Προέρχονται από τη φορολογική αθέμαξη του κόσμου, των επιχειρήσεων, των πολιτών, των ελευθερίων επαγγελματιών κλπ. Για να μην λέμε ότι μοίρασε η κυβέρνηση ένα δωράκι. Δεν το έβγαλε από την τσέπη του κ. Τσίπρα, ούτε ο κ. Κύριτσης, ούτε κανείς και το μοίρασε. Το πήρε από το, από το αίμα του ελεύθερου επαγγελματία που στάζει φορολογικά. Αυτή τη δουλειά κάνουν οι κυβερνήσεις, αναδιανέμουν τα φορολογικά έσοδα. Για αυτή τη δουλειά δεν έχουμε τη φορολογία. Φορολογούμαστε και με τα λεφτά της φορολογίας χρηματοδοτούμε τον πολιτισμό μες στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Την παιδεία, την υγεία, τις συντάξεις. Αν εσείς θεωρείτε ότι η φορολογία είναι ένα κακό πράγμα και θέλετε να γυρίσουμε πριν από 600 χρόνια, εντάξει, τι 600, πριν από 2600 χρόνια, αυτό είναι μία άποψη την οποία μπορείτε να έχετε. Αλλά ο πολιτισμός περιλαμβάνει και την έννοια της φορολογίας ως ακρογωνιαίο λίθο. Άρα, κύριε Κυρίτση, καταλαβαίνουμε πως υπάρχει περίπτωση και μέσα, ας πούμε, στην χρονιά που μόλις ξεκίνησε να έρθει ένα ακόμη δωράκι από την κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι, θα έρθει από μόνοι σας, το αποφασίσετε ή κατόπιν συνεννόησης με τους εταίρους? Με τον πιο πρόσφορο τρόπο θα βρούμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτούς που στην Ελλάδα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να μην τα την αξιολόγηση την κλείσει, κύριε Κυρίτση, για να πάμε παρακάτω. Να μην τα θυμίζουμε τώρα. Διότι θα κλείσουμε την αξιολόγηση. Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να πάρει μέτρα που σας ζητάνε για να κλείσετε την αξιολόγηση? Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να πάρει τα ακραία μέτρα τα οποία ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά από ό,τι φαίνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμφωνεί. Αν επιμείνουν. Αυτό το ερώτημα το έχουμε κάθε φορά. Αν επιμείνουν, κάθε φορά η απάντηση είναι θα τους κάμψουμε και μετά κάθε φορά αν επιμείνουν θα είμαστε σε αδιέξοδο, αλλά εκλογές στον ορίζοντα υπάρχουν, κύριε Κυρίτση. Γι' αυτό τα ρωτάμε τώρα όλα αυτά. Αν πιεστεί η κυβέρνηση πολλαπλώς, υπάρχει περίπτωση να πάει σε εκλογές ή χρειάζεται? Κάποιοι το λένε μες στην κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση αυτή
υποχρεώθηκε να ψηφίσει πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούσε, αμέσως μετά πήγε σε εκλογές προκειμένου να ανανεώσει την λαϊκή εντολή. Mm-hmm. Έχουμε αυτό το προηγούμενο. Από την άλλη, η εκτίμηση η οποία υπάρχει στην κυβέρνηση είναι ότι αυτή τη στιγμή υπό προϋποθέσεις υπάρχουν δυνατότητες να κλείσει η αξιολόγηση, κυρίως εάν καμφθεί αυτή η ιδεολειπτική mm-hmm. αντίληψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά έχει και ένα όπλο στη φαρέτρα της διότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία είναι λανθασμένη, η οποία λέει ότι τα κόμματα έχουν θέσεις, οι κυβερνήσεις έχουν θέσεις και οι διεθνείς θεσμοί δεν έχουν θέσεις, δεν έχουν ιδεολογία, δεν έχουν τίποτα. Αυτό δεν ισχύει για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι άνθρωποι είναι νεοφιλελεύθεροι στα όρια του κανιβαλισμού. Ναι, άρα οι εκλογές θα μπορούσαν να ήταν λύσεις σε περίπτωση που φτάναμε σε αυτό το αδιέξοδο που είπατε νωρίτερα. Πριν να μιλήσει κανείς για οι εκλογές, κυρία Αναστασοπούλου, νομίζω θα κυλήσει αρκετό νερό κάτω από τα γεωφύρια. Τώρα είναι και παγωμένο, δεν κυλάει, οπότε προς το παρόν δεν επιγόμαστε. Όταν ξεπαγώσει που λέτε. Καλημερίζουμε, κύριε Κυριακή, και σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.